να το κάνεις. Ναι, κοίταξε. Καμιά φορά βλέπεις κάποια άτομα που λες αποκλείεται. Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Όχι, δεν. Ναι. Και όμως βλέπεις ότι αυτά τα άτομα έχουν μεγαλουργήσει και έχουν μπροστά. Γι' αυτό να μην υποτιμάμε κανέναν. Γιατί δεν ξέρουμε τις δυνατότητες, ναι, τις ευκαιρίες και τι γίνεται. Ναι, δηλαδή, εγώ προτιμώ να μην υποτιμώ κανέναν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή μας. Γενικά ο κάθε άνθρωπος... Δεν μ' αρέσει όταν γίνεται έτσι bullying γενικότερα σε άτομα. Γενικά ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του αξία, μικρή, μεγάλη, το τι κρύβει μέσα του, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ, Αριτούλα μου. Πάμε να συνεχίσουμε. Στην Ειρήνη μας, ναι, θέλω να μας πεις και για τα κραγιόν, τι μας προτείνεις τα να πάντα, βάλουμε, τα έτσι, πάντα. Άνοιξη, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, άνοιξη, ανανεωνόμαστε και σαν εποχές έχουν τα δικά του χρώματα, τις δικές του τάσεις και σαφώς ακολουθούν και τη μόδα. Πρώτο tips για φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το eyeliner, εδώ η αρετή μας. Μας έκανε την πρωτιά φέτος. Το eyeliner και φέτος επικρατεί ακόμη και το καλοκαίρι στο μακιγιάζ, σαφώς πιο χοντρό. Όπως το έχει κάνει η αρετή. Βέβαια σε κάποιες πιο τραβηγμένες και πιο extreme περιπτώσεις μπορεί να το κάνουν και πιο χοντρό. Θα το δείτε σύντομα στα social media. Πιστεύω είναι και το μάτι. Π.χ. ναι, άλλη έχει τόσο έντονο χρώμα ματιών που άμα το κάνουν π.χ. πιο χοντρό δεν ξέρω θα ήταν τόσο. Ανάλογα το μάτι, ναι. Ανάλογα το σχήμα και τον τύπο του κάθε ανθρώπου. Είμαι πιο beach. Ναι. Με το πιο λεπτό εσύ. Όχι, οπότε κάνω πολύ μαύρο το μάτι με το eyeliner, είναι πιο έτσι... Άγριο. Πιο άγριο, ναι, πιο άγρια γυναίκα μα γενικότερα. Γενικά το μαύρο αγριεύει και αν δεν σε χρησιμοποιηθεί και σωστά, εσύ βέβαια το χρησιμοποιείς σωστά, άλλο αυτό, αλλά μου δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Και άρα τι μας θα έχει χρησιμοποιήσει πολύ σωστά και είναι μέσα παλιά το έκανα πολύ λάθος, αν δεν ήταν η Ειρήνη, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα είχα μάθει. Όχι μόνο εγώ. Και αν δεν είχες και θέλεις να βελτιωθείς, γιατί παίζει και αυτό και αισθητική. Ναι. Παίζει και αυτό, το έχουμε ξανααναφέρει και στο παρελθόν. Λοιπόν, το eyeliner και πάλι και φέτος το καλοκαίρι τολμήστε το λίγο πιο χοντρό. Σε κάποιες πιο τολμηρές θα το δείτε και λίγο σε πιο φαρδιά εφαρμογή. Πάμε μετά η βάση. Σαφώς αν καλοκαίρι η ζέστη είναι περισσότερη, αλλά παράλληλα και η τάση της μόδας πάει αντίστοιχα με την εποχή. Η βάση είναι πολύ πιο ελαφριά έως και ανύπαρκτη. Γενικά ζούμε σε μια εποχή πιο minimal, οπότε και το μακιγιάζ είναι αντίστοιχο. Οπότε και το δέρμα θέλουμε να φαίνεται η επιφάνεια του δέρματος, να μην φαίνεται η κάλυψη του μακιγιάζ, ναι, του make-up, να μην υπάρχει στρώση, ακόμα και πούδρα να μην υπάρχει. Ναι. Να πω κάτι. Έλα. Τώρα μου ήρθε, έφαγα φλασιά. Πες την. Λοιπόν, καλό είναι, μην ξεχνάτε, αντιλιακή κρέμα. 365 μέρες το χρόνο. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τώρα που έχει ξεκινήσει ήδη ο ήλιος. Εδώ το λέγαμε το χειμώνα. Πόσες φορές το είχαμε πει το χειμώνα. Δεν πειράζει, να το λέμε εκεί. Δεν πρέπει οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτρες πρέπει να κάποια πράγματα να τους το λες μέχρι να το πάρουν στη συνήθεια. Ναι. Αλλιώς δεν συνηθίζεται κάτι. Ναι, εντάξει. Και το να το πεις μία εποχή... φορά και άντε γεια. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και στη συννεφιά υπάρχει ακτινοβολία. Έστω και αυτή η λίγη ακτινοβολία στη χώρα μας είναι βλαπτική για το δέρμα. Φορέστε αντιλιακή ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντιλιακή με ελαφρύ χρώμα. Καλή. Τι πιο ωραίο, πιο σφριγγυλό, πιο ζωντανό το δέρμα από να φορέσετε ένα make-up. Πέρσι θυμάμαι στην άλλη εκπομπή που το συζητούσα τότε με τα κορίτσια και λέγαμε ότι διαπερνάει η ακτίνα του ηλίου τις ομπρέλες. Τα παράθυρα του αυτοκινήτου, δηλαδή δεν είναι επεξεργασία. Υπάρχουν ειδικέ αντιλιακέ. Και φέτος θα είναι πιο δυνατό ο ήλιος. Φέτος το καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο ζεστό, παιδιά, και μάλιστα να βάζετε την κυλιακό και στο σώμα σας. Στα κάλυπτα με ερχεράκια, ποδαράκια, ντεκολτέ, λαμούλι. Να προστατεύουμε την υγεία του δέρματος και στο υπόλοιπο σώμα. Όχι μόνο το προσπάκι. Ομορφιά δεν είναι μόνο το πρόσωπο, είναι όλο το σύνολο. Λοιπόν, υπάρχουν και make-up νομίζω με αντιλιακό. Υπάρχουν και make-up, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που έχει μια αντιλιακή, γιατί να μην βγάλει ένα ζωντανό φρέσκο δέρμα τώρα το καλοκαίρι, θα είναι λίγο πιο βαριά η όψη του. Ναι. Γι' αυτό και το μακιγιάζ εναρμονίζεται με την εποχή. Σωστά. Λοιπόν, το τρίτο tip έχει να κάνει με το δεύτερο, δηλαδή πιο φυσικό μακιγιάζ. Ένα φυσικό τόνο, να μην υπάρχουν υπερβολές. Εντάξει, την άνοιξη χρησιμοποιούμε πιο πολλά χρώματα και στα μάτια, είναι και τα λουλούδια, είναι η εποχή της ανανέωσης των χρωμάτων. Το καλοκαίρι είναι πιο μουντί, όχι πιο μουντί, πιο μπρονζέ η εποχή. Οπότε... Κίτρινο και. Όχι κίτρινο, το κίτρινο είναι. Εγώ πάντως άνοιξη καλοκαίρι. Η τερακότα σαφώς είναι από τα save και all time προϊόντα που χρησιμοποιούμε κάθε
κάθε καλοκαίρι και γενικά όλο το χρόνο και στα μακιγιάζ, αλλά ειδικά το καλοκαίρι με μια τερακότα είσαι έτοιμη και λίγη μάσκαρα και ένα γλωσσάκι είσαι μια χαρά για όλη τη μέρα, ακόμη και τη βραδινή σου έξοδο. Οπότε όσο πιο φυσικό το αποτέλεσμα, με μια γυαλιστερή σκιά, ελαφρά γυαλιστερή σε όλη την επιφάνεια του βλεφάρου, με λίγη μασκαρούλα. Ένα φυσικό ρουζάκι ίσα να σας τονίζει την υγεία στα μήλα. Αυτά. Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, περίμενα να τελειώσει. Πάντως, θυμάμαι έτσι και από πέρσι, και όχι μόνο εγώ, και άλλες κοπέλες, είχαν πάρα πολύ και το καλοκαίρι όμως τα έντονα χρώματα. Δηλαδή, δεν τα φορέσανε μόνο άνοιξη και μετά τα αποβάλανε. Δηλαδή, υπήρχε και συνέχεια. Κοίταξε. Μέχρι το χειμώνα. Και μετά, σιγά-σιγά προς το τέλος του καλοκαιριού, μπαίνανε και στο. Βέβαια, ο καθένας έχει τις επιλογές του. Ο καθένας έχει τις επιλογές του. Κάποιοι φοράνε χρώματα όλο το χειμώνα. Έγινε καθαρά στην προσωπική του επιλογή και στο προσωπικό του στυλ του καθενός. Λοιπόν, πέμπτο tip είναι το. Ποιο καλέ. Το highlight. Φέτος θα γίνει χαμός με τις λάμψεις. Έχουμε κάνει πόλεμο να βρούμε το καλύτερο γυαλιστικό κατά τα ζυγωματικά μας, κατά από τα φρύδια μας, να δώσουμε λάμψη. Φέτος θα γίνει, το καλοκαίρι της λάμψης θα είναι. Έχει να πέσει πολύ λάμψη στις φωτογραφίες μας. Έχει να πέσει. Ναι, και ο ήλιος που θα αντανακλά, θα γίνουμε απαστράπτουσε. Μα να γίνουμε καλέ. Και ποια κοπέλα δεν το θέλει. Ποια γυναίκα, κοπέλα. Οι γυναίκες το θέλουν. Οι φωτογράφοι το θέλουν. Δεν πειράζει. Το φωτογραφιζόμαστε μόνες μας. Έτσι, μπράβο, έχουμε τα κινητά μας. Το βλέπουν και στη φιλιά σας. Εκεί πάκαμε τα σβησίματα. Γιατί μου έχει τύχει και αυτό. Σοβαρά μιλάς. Αμέ, να έχω βάλει λάμψη για να είναι μακιγιάζ με λάμψη και τα λοιπά και να μου το δίνει, λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι δουλειά είναι αυτή, το έχεις λιώσει το φώτος, λέω, ακύρωσέ το, τέλος. Λέει, μα γυαλίζει, μα γι' αυτό το κάναμε, λέω, για να γυαλίζει. Ναι, όντως. Αυτό θέλουμε να πει. Μα συγγνώμη, κάθεσα και ψάχνεις να είσαι στη μόδα, ψάχνει το καλύτερο highlight και άλλο θα σβήνει. Δηλαδή, okay, εντάξει, είναι στην επιλογή του καθενός. Και τέλος, το μπρονζέ μακιγιάζ. Είναι all time για κάθε καλοκαίρι. Καφέ, μπρονζέ, χρώματα, τερακότες, όπως είπαμε και πριν. Είναι εντελώς φυσικά μακιγιάζ. Αναδεικνύουν και το μαύρισμα. Καλά, και κάνουν και πιο φρέσκο το δέρμα που έχει ταλαιπωρηθεί. Σωστά. Όσο και αν το φροντίζουμε, δυστυχώς με τον ήλιο και την ακνοβολία έχει ταλαιπωρηθεί. Πάντως, οπότε, το μπρονζέ, ειδικά και πέρσι, ήταν πρώτη προτίμηση σε όλους, φανταστείτε κι εγώ. Ναι. Φαντάσου φέτος που θα έχουμε και που έχουμε ήδη καλύτερη ηλιοφάνεια, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι ένα καθαρά καλοκαιρινό μακιγιάζ, ποτέ δεν φεύγει από τη μόδα. Και όπως είπαμε, η τερακότα είναι ένα προϊόν το οποίο. Το αγαπάμε όλες οι γυναίκες. Κατεξοχήν καλοκαιρινό, άσχετα να έχει γίνει όλο το χρόνο. Λοιπόν, όπως με το highlight, ψάχνουμε για να βρούμε και την καλύτερη τερακότα. Είναι ένα θέμα που το χρησιμοποιώ κι εγώ πολύ, ότι είναι καλοκαίρι, χειμώνα, στα πάντα. Είναι προϊόν πασπαρτού. Δηλαδή, θες να κάνεις ένα γρήγορο μακιγιάζ, να είσαι φρεσκαρισμένη, μια βάση. Είτε make-up είτε πούδρα, περνάς μια τερακότα, κάνεις τις καλύψεις σου, μια μάσκαρα, ένα γλωσσάκι, ένα κραγιόν και είσαι για όλη την ώρα, όλη τη μέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ Ειρήνη μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Τώρα πάμε να πούμε μερικά tips για το σπίτι. Γιατί όπως και να έχει, το σπίτι μας είναι το κάστρο μας και για να διατηρηθεί θέλει να το περιποιηθούμε. Καταρχήν.